Κοντά μας έχουμε τον προπονητή του ΑΠΑΣ, τον κύριο Βερβενιώτη, ο οποίος είναι και βοηθός της ομάδας της ΑΛΦΑ, η οποία συμμετέχει στο Β' Αθηνική. Λοιπόν, δεν πήγατε με την αντρική ομάδα, όμως δικαιωθήκατε γιατί πήρατε το κύπελλο. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο πώς είδατε το τελικό, ένα αμφίροπο παιχνίδι, κράτησε τον ενδιαφέρον μέχρι το τέλος, όπου στην τελευταία ουσιαστικά επίθεση κρίθηκε και το μάτσο. Καταρχήν, να πω συγχαρητήρια στην ομάδα της Σαντορίνης. Σίγουρα ήταν ένας πολύ άξιος αντίπαλος. Σίγουρα το κύπελλο είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας. Ήταν ένας στόχος που το κυνηγήσαμε όλη τη χρονιά. Παλέψαμε όλη τη χρονιά. Καταφέραμε να είμαστε αίτητοι και τελικά να πάρουμε το κύπελλο. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Θέλουμε να προχωρήσουμε ακόμα παραπάνω και να περάσουμε και τα προκριματικά για να πάμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που είχαμε πάει και πέρσι. Και όπως είμαστε εδώ, να πω και καλή επιτυχία στην αντρική ομάδα που δίνει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι σήμερα με τη ΦΕΑ. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο, ο ΑΠΑΣ έχει ρίξει μεγάλο βάρος και στο αντρικό αλλά και στις υποδομές. Πόσο μπορεί να συνδυαστεί αυτό και πόσο μεγάλη προσπάθεια θέλει και από εσάς για να στηρίξετε ένα τέτοιο εγχείρημα. Σίγουρα ο ΑΠΑΣ έχει δώσει μεγάλη βάση στις υποδομές. Θέλουμε αυτά τα παιδιά κάποια στιγμή να στελεχώσουν την αντρική ομάδα και αυτό είναι ο σκοπός μας. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ, η διοίκηση μου είχε πει ότι θέλει τα παιδιά αυτά να συνεχίσουν και στο αντρικό. Υπάρχουν δυσκολίες, στις Κυκλάδες είμαστε, επαρχία, έχουμε πρόβλημα το γήπεδο, δεν μπορούμε να προπονούμαστε όσο συχνά θέλουμε. Αλλά μέσα από τις δυσκολίες πιστεύουμε ότι θα βγάλουμε ένα καλό αποτέλεσμα και τώρα και για το μέλλον. Έχουμε δει ότι υπάρχει ταλέντο. Μπορούν αυτοί οι παίχτες να παίξουν σε μια ανώτερη κατηγορία και στο επίπεδο που παίζει αυτή τη στιγμή ο ΑΠΑΣ. Μιας και είναι και από τις κορυφαίες ομάδες του ομίλου του, έτσι. Εάν συνεχίσουν να δουλεύουν τα παιδιά αυτά, αλλά και τα παιδιά που έρχονται από πίσω, με τον ίδιο ζήλο που έχουν δουλέψει μέχρι τώρα, σίγουρα τα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου θα μας ευχαριστήσουν όλοι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.